Βάρδια τρόμου ήταν η απόψινή για 50χρονη υπάλληλο καταστήματος Takeaway στο ύψος του κυκλικού κόμβου Δημηνίου. Η γυναίκα που είναι μητέρα 4 παιδιών ήρθε πρόσωπο με ληστή που κρατούσε όπλο και τη ζήτησε τα χρήματα από το ταμείο. Όταν μπαίνει κάποιος με όπλο και σε απειλή, είναι και βαθύτερο το θέμα και μπορεί να γίνει οτιδήποτε έτσι χειρότερο. Ευτυχώς που δεν έγινε το χειρότερο, μόνο τα χρήματα, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα είναι θέμα της αστυνομίας. Ο δράστης της ληστείας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατούσε όπλο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο. Η υπάλληλος κράτησε την ψυχραιμία της, του έδωσε τα λεφτά και ο ληστής εξαφανίστηκε προς την οδό Ναυαρίνου, από όπου προσέγγισε αρχικά το κατάστημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε αυτό που ζητάνε εύκολα, γρήγορα και απλά, και να μην έχουμε καθόλου αντίσταση, γιατί δεν ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας και δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει αυτό το περιστατικό, όποιο και να είναι αυτό και όποιο μπορεί να συμβεί γενικότερα. Οι κινήσεις του ληστή καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με το βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Η ασφάλεια Βόλου εξετάζει το βίντεο και θεωρείται θέμα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράστη.